αυτή η κινητοποίηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία ακριβώς γιατί βρισκόμαστε πρώτο πυλών του 7 του κύματος της πανδημίας με νοπές τις μνήμες από τους προηγούμενους μήνες. Πρώτο πυλών ενός 4ου κύματος με την έξαρση που βλέπουμε στα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες λόγω και της μετάλλαξης Δέλτα να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, όπως τονίζει όλη η επιστημονική κοινότητα. Όμως, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση όχι μόνο δεν προχωράει στα αναγκαία μέτρα που ζητούν οι υγειονομικοί και τα εργατικά σωματεία, αλλά αντίθετα αφήνει εκτεθειμένο το λαό για χάρη των αντιχρηματικών κερδών. Είτε για τους ιδιωτικούς κολοσσούς στην υγεία, είτε στον τουρισμό και τις μεταφορές, σε όλους τους χώρους. Η κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία και όλες τις δημόσιες δομές υγείας είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η κυβέρνηση προκλητικά ισχυρίζεται ότι ό,τι ήταν εφικτό να γίνει έγινε από την ίδια, ότι το εθνικό σύστημα υγείας είναι οχυρωμένο. Για άλλη μια φορά ψεύδονταν ερυθρίαστα. Η ίδια η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Οι προσλήψεις που έγιναν αφορούν ελάχιστο μόνιμο προσωπικό, που όχι μόνο δεν φτάνει να καλύψει τα τεράστια κενά που προϋπήρχαν, ήδη από την αρχή της πανδημίας όλα τα σωματεία των υγειονομικών και η ΕΜΗ προειδοποιούσαν ότι πρόκειται για πάνω από 30.000 κενά σε όλη τη χώρα και στην πόλη μας τα κενά προσέγγιζαν και προσεγγίζουν το 30% των θέσεων για ειδικευμένους γιατρούς. Δεν φτάνουν οι προσλήψεις να καλύψουν ούτε τα κενά των υγειονομικών που θα συνταξιδοτηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτά τα κενά δεν αποτελούν απλά νούμερα, αλλά οι λύσεις που αφορούν το σήμερα, που δημιουργήθηκαν αναχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε μία νόσου και μάλιστα να μην μπορούν να τα αποκριθούν στην περίθαλψη ούτε των ασθενών με κορονοϊό είτε ούτε με τη γενική νοσηρότητα. Τα κέντρα υγείας που με τα βία σκάλυπταν τις τεράστιες ανάγκες των ασθενών αποψηλώνονται από γιατρούς για να καλυφθούν και ένα αλλού. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία καρδιοπαθειών και άλλων νοσημάτων αφήνονται στα ζήτητα με τεράστιες συνέπειες για τους ασθενείς. Ένα ακόμα ζήτημα που δείχνει πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το ζήτημα της δημόσιας υγείας είναι η προτίμηση στην κάλυψη των αναγκών με επικουρικό προσωπικό, δηλαδή συμβασιούχους, προσωπικό με ημερομηνία λήξης που μάλιστα τοποθετείται για το προσεχές διάστημα τέλειο Οκτωβρίου για τους περισσότερους, αφήνοντας τις δημόσιες δομές υγείας άδειες από πολύπνο, εξειδικευμένο και έπειρο πια προσωπικό. Συναδέλφους και συνάδελφοι, η κυβέρνηση αποδεικνύοντας ότι δεν θα αναλάβει τις ευθύνες της να προχωρήσει στα μέτρα που απαιτούν οι οικονομικοί, κουνάει επιδεικτικά το χέρι στο λαό. Βάζει την κάλπικη διαχωριστική γραμμή σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, ενώ βρίσκει βολική αντιπαράθεση με διάφορους αναπτωλογιστές που δεν είναι τίποτα άλλο από την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, που ίδια τροφοδοτεί με τις παλινοδίες και τα μέτρα που δεν έχουν καμία σχέση με την επιστημονική κοινότητα. Δεν δημιουργήσει στη δυσπιστία η προσπάθεια να πείσουν τον λαό ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται σε ασφυκτικά γεμάτα λεωφορεία και αεροπλάνα, στους χώρους δουλειάς που δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας, αλλά μόνο στους κλειστούς χώρους διασκέδασης. Ακόμα και τώρα, με τη μετάλλαξη Δέλτα και την έξαρση κρουσμάτων, δεν προκαλεί ερωτηματικά η συνέχιση με τα ίδια πρωτόκολλα λάστιχο για χάρη των μεγάλων επιχειρήσεων του τουρισμού και των μεταφορών. Οι μεγάλοι χώροι δουλειάς, όπως οι ΒΠΣ, τα ξενοδοχεία της Καλλιτιδική, τα μέσα μαζικής μεταφοράς από την αρχή της πανδημίας αποτέλεσαν εκολαπτήρια του ιού, όπως αποδεικνύουν οι συλλογές κρουσμάτων. Φυσικά, όμως, η εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης ξεσάλωσε, τα πρωτόκολλα λάστιχο έγιναν καθεστώς, οι έλεγχοι έγιναν ακόμα και σπάνιοι. Σε λεωφορεία της ώρας αιχμής γίνεται το αδιαφόρητο. Είναι υποκριτικό να μιλάει η κυβέρνηση για την ατομική ευθύνη του λαού τη στιγμή που δεν πήρε κανένα μέτρο επιστημονικής ενημέρωσης του λαού, όταν για την προστασία των ομάδων, των ευπαθών ομάδων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν σήμερα, 7 μήνες μετά τον πρώτο εμβολιασμό. Οι χαμηλοί ρυθμοί που παρουσιάζονται βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Πώς να ήταν διαφορετικά άλλωστε, αφού η επωρευματοποίηση των εμβολίων, η υποταγή τους στα κέρδη μεγάλων ομίλων της φαρμακοβιομηχανίας είναι οι παράγοντες που καθόρισαν τη μεγάλη ανεπάρκεια στις ποσότητες των εμβολίων. Σήμερα είναι αναγκαίο ένα καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού, το οποίο όμως απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και είναι η εξής: εξαντλητική ενημέρωση του πληθυσμού, πλήρη προληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση των εμβολιασμένων,
ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Επαναλαμβανόμενα, δωρεάν θέσεις σε όλους τους εργαζόμενους όλων των κλάδων, τους στρατευμένους, τους φοιτητές, τους σπουδαστές μαθητές. Ιδιαίτερα, χρειάζονται εδώ και τώρα μέτρα προστασίας στις αστικές κοινωνίες της πόλης μας, με την απαράδεκτη κατάσταση των ΟΑΣ, με επίκνωση δρομολογίων και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Όλα αυτά χωρίς καμιά περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσχημα τον κορονοϊό, απαγόρευση απολύσεων, πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίας αντί της ουσιαστικής αντιμετώπισης πανδημίας και προστασίας της υγείας της ζωής. Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ξεπομένα τη συνολική αυτή κοινωνική πολιτική στον τομέα της υγείας, δυστυχώς αξιοποιείται για να ενισχυθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός, ο φόβος, η καθυποψία, ο αναθολογισμός, ο οποίος καλλιεργείται και συνειδητά από διάφορους επιτίδιους. Αυτό που φαίνεται όλο και πιο καθαρά σήμερα είναι ότι απέναντι στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην υγεία βρίσκεται το εμπόριο του κέρδους των μεγάλων επιχειρήσεων στον χώρο, οι οποίες και μέσα στην πανδημία όχι μόνο δεν συνεισέφεραν, αλλά αντίθετα τις άδειες απάντησης των ανθρώπινων πόνων. Αυτή την πραγματικότητα προσπαθούν να την αναστρέψουν. Προσπαθούν να μας πείσουν για την προσφορά των ιδιωτικών κολοσσών στην υγεία την ώρα που τις άδειαν πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Είναι ανάγκη λοιπόν, με βάση την εξέλιξη της πανδημίας, να συνεχίσουμε στη ρότα των διεκδικήσεων που διατυπώνουν η πλειοψηφία των υγειονομικών τα εργατικά σωματεία. Καλούμε όλα τα σωματεία, όλους τους φορείς, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να διεκδικήσουν αποφασιστικά μέτρα προστασίας της υγείας. Σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε χώρο δουλειάς, θα συνεχίσουμε να οργανωνόμαστε και να διεκδικούμε, γιατί έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε τον αγώνα στο πλευρό των ασθενών μας για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής του λαού. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε και όλους εσάς. Σε αυτή τη βάση, σας καλούμε στην αυριανή παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στις προωθούμενες αντιδραστικές αλλαγές στις εξετάσεις για την απέκτηση του τίτλου ειδικότητας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να εφαρμόσει τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, το πάει ένα βήμα παραπέρα, εισάγοντας ως παγκόσμια πρωτοτυπία το βαθμό στον τίτλο ειδικότητας, που ουσιαστικά θα κατηγοριοποιεί τους γιατρούς με βάση μια εκδήλωσή τους σε μια προβολική εξέταση. Όλα αυτά μάλιστα όταν μέσα στην πανδημία οι ειδικευόμενοι γιατροί δώσαν τη μάχη για να καλύψουν τα τεράστια κενά σε ειδικευμένους γιατρούς, αφήνοντας πολλές φορές την άκρη την εκπαίδευσή τους. Δεν περιμέναμε βέβαια κάτι διαφορετικό, καθώς τέτοιους γιατρούς πολλών κατηγοριών, πολλών για τη λάτζα, λίγων για την ελίτ, θέλουν στο πραγματοποιημένο σύστημα που ετοιμάζουν. Σας καλούμε να δώσουμε τη μάχη να μείνουν αυτές οι αλλαγές στα χαρτιά αύριο Τετάρτη 21 Εβδόμου στις 12 η ώρα έξω από τις ύλες στην Αριστοτέλη.